Αν και ακόμη το κλίμα είναι υποτονικό, η αγορά αναμένεται να κινηθεί τις επόμενες ημέρες σε εορταστικούς ρυθμούς. Καταναλωτές και εμπορικές επιχειρήσεις προετοιμάζονται για μια γιορτινή ανάσα ρευστότητας. Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές μετρούν χρήματα και υποχρεώσεις και κάνουν υπολογισμούς αναζητώντας ειδικές προσφορές, μιας και οι ανατιμήσεις σε σειρά βασικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα περιορίζουν σημαντικά τη χριστουγεννιάτικη δαπάνη. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από την ενεργειακή κρίση, τα στολισμένα καταστήματα δίνουν νότα αισιοδοξίας. Ο πρόεδρος ΕΒΕ Χρήστος Τάτσης ρωτήθηκε για την εικόνα λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Όπως είπε, είναι θετικό το κλίμα παρά το γεγονός ότι υπάρχει δυσχέρεια σε καταναλωτές. Την ίδια ώρα ρωτήθηκε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς πολλές φορές, όπως εξήγησε, έρχονται αντιμέτωποι με καταγγελίες που δεν υφίστανται. Πράγματι, όπως δείχνει η πληρότητα, θα αγγίξει το 100% για ακόμη μια χρονιά στα Χριστούγεννα. Η πόλη μας είναι ένας προορισμός που είναι στους 5 καλύτερους στην Ελλάδα. Αυτό περιμένουμε να το δούμε και στα καταστήματα και στην αγορά, που μέχρι στιγμής δυστυχώς πονάμε όλοι. Ελπίζουμε να είναι μια ανάσα για τα καταστήματα και να δούμε πώς θα εξελιχθεί μετά η κατάσταση. Το μεγαλύτερο θέμα τώρα ουσιαστικά είναι αυτά που έχετε να πληρώσετε. Το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι συνεχώς τα χρέη προσπαθούμε να τα κάνουμε μια μετακύληση, συσσωρεύονται αρκετά και αδυνατούν πολλά καταστήματα να τα πληρώσουν. Περιμένουμε να βγουν και οι δόσεις. Δεν ξέρουμε και τι θα γίνει και περιμένουμε να έρθει μια σταθερότητα, όπως έχουμε πει, στην ενέργεια και μια σταθερότητα στις πρώτες ύλες, γιατί καθημερινά είναι ένα χρηματιστήριο όλη αυτή η κατάσταση και δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε και δεν γίνεται να μην είμαστε και ενέργοι. Ο εσωτερικός τουρισμός και φαντάζομαι οι σχολικές εκδρομές που τρέχουν πρέπει να βοήθησαν αρκετά την εστίαση. Βοήθησαν ένα κομμάτι της εστίασης σίγουρα, αλλά όχι όλη την εστίαση. Είναι μεγάλο το κομμάτι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε όλοι από την πίτα. Είναι σίγουρα μία ανάσα για την πόλη και ελπίζουμε να συνεχίσει. Την ίδια ώρα έχουν προβλήματα αρκετά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως λέγονται. Όχι με σόμπες, όχι με τραπέζια. Μια διαδικασία που ακατανόητη και λίγο και περίεργη, με τη λογική ότι ήδη τα καταστήματα έχουν πολλά προβλήματα και είναι επιφορτισμένοι με πάρα πολλά που πρέπει να πληρώνουν. Τα καταστήματά μας δυστυχώς είναι ο μόνιμος στόχος. Μπορεί να γίνει και εύκολος στόχος από οποιονδήποτε πολίτη. Και αυτό είμαστε πάντα έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Στα καταστήματα μπορούν κάθε μέρα να μπαίνουν κοντά στις 30 υπηρεσίες. Οπότε είμαστε μόνιμα σε γρήγορση. Θεμητό τώρα φαντάζομαι είναι να μπαίνουν οι υπηρεσίες. Αθέμητο ήταν να τα μπαίνουν οι υπηρεσίες μάλλον χωρίς λόγο, για να το κατανοήσει και ο κόσμος που μας ακούει. Ναι, το χωρίς λόγο, όπως είπα, είναι, μπορεί να γίνει μια καταγγελία σε κάθε επιχείρηση και να τρέχει επιχείρηση χωρίς λόγο ή να τρέχει μια περιοχή χωρίς λόγο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε και θα προσπαθήσουμε μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης να βρούμε μια άμεση λύση, γιατί είναι και γιορτές και καταλαβαίνουμε όλοι. Το πρόβλημα τώρα κάπου παρουσιάζεται σε μια περιοχή με σόμπες, σωστά. Το οποίο είναι για μια συγκεκριμένη όμως περιοχή, ενώ και άλλες περιοχές έχουν σόμπες. Αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να το κρίνουμε ούτε με 2 μέτρα, 2 σταθμά. Αυτό πρέπει να υπάρξει ένας νόμος για όλους και για όλη την Ελλάδα. Ούτε τα Γιάννα μπορούν να έχουν διαφορετικό νόμο από την Αθήνα. Αυτό είναι μια χρήση που το κάνουν όλοι πανελλαδικά. Είναι μια χρήση η οποία μας ήρθε μετά τον κορονοϊό και είναι αναγκαστικό πλέον για εμάς, παρότι είναι ένα έξτρα έξοδο. Αλλά δεν μπορούμε να κυνηγάμε μόνο τα καταστήματα της περιοχής μας. Ούτε μιας περιοχής συγκεκριμένης, ούτε όλου των Ιωαννίνων.